Η οικονομική κρίση και ο αγώνας της καθημερινότητας για επιβίωση φαίνεται ότι κάποιους δεν τους πτωεί και συνεχίζουν να απολαμβάνουν τη μαγεία της λέξης γειτονιά και νοιάζονται για τον τόπο που μεγάλωσαν και διαμένουν. Χωρίς να περιμένουν από κανέναν, οι κάτοικοι του γεροκομείου και ο εκπολιτιστικός μικρασιατικός σύλλογος Παναγία Γεροκομίτισσα δημιούργησαν το δικό τους χριστουγεννιάτικο χωριό. Εδώ και 3 εβδομάδες όλα στη γειτονιά κινούνται σε ταχύτητες δημιουργίες στην πλατεία Κηδονιάτη. Είναι μια προσπάθεια όλης της γειτονιάς. Όλοι συμμετέχουν σε όλη αυτή την προσπάθεια που είναι για δεύτερη χρονιά, να πούμε. Ο κάθε κομμάτι της γειτονιάς έχει αναλάβει ένα ξεχωριστό τομέα σε αυτή την κατασκευή του Χριστουγεννιάτικου χωριού. Οι πιο νέοι έχουν δημιουργήσει αυτές τις κατασκευές και συνεχίζουν να τις δημιουργούν μέχρι τις 19, 20 και 21, που θα είναι η μέρα που θα λειτουργήσει, αυτό το Χριστουγεννιάτικο χωριό. Το παζάρι θα λειτουργήσει στις 19, 20 και 21 Δεκεμβρίου. Τα μισά του έσοδα θα πάνε όπως και πέρυσι σε κάποιο ίδρυμα. Τα άλλα μισά θα πάνε στο σύλλογο, ο οποίος έχει το δικό του στόχο, την αξιοποίηση ενός ακινήτου της περιοχής που θα γίνει το σπίτι του πρόσφυγα. Ο χώρος δηλαδή όπου θα συλλέγουν και θα τοποθετηθούν αντικείμενα που θα θυμίζουν τον τόπο καταγωγής των κατοίκων της περιοχής που είναι από τη Μικρά Ασία. Τα έσοδα από τον μπαζάρ είναι για το σπίτι του πρόσφυγα, γιατί ο σύλλογος μας είναι προσφυγικός συνοικισμός, είναι προσφυγικός σύλλογος και έχουμε ξεκινήσει τη δημιουργία ενός χώρου μέσα στον οποίο θα είναι όλα τα στοιχεία αυτά που θα θυμίζουν το πώς ξεκίνησαν οι πρόσφυγες στην ζωή τους στην περιοχή μας. Εμείς δεν έχουμε παρά να χειροκροτήσουμε τη συγκεκριμένη ενέργεια και να ελπίσουμε ότι και άλλοι κάτοικοι και πολιτιστικοί σύλλογοι θα ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.